δεύτερη συνεχή χρονιά να δώσει συνέντευξη τύπου. Και αυτό λυπάμαι, αλλά εσείς οι δημοσιογράφοι δεν το αναδείξατε. Πώς, το είπαμε, τα ξανά πάμε. Η γνώμη μου. Ναι, όχι, λέω. Λέω. Το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Πρωθυπουργός δεν κρύβεται μόνο από τη Βουλή, αλλά κρύβεται και από τους δημοσιογράφους, δείχνει ότι δεν πιστεύει τα επιχειρήματά του, δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήσεις. Και επίσης, παρότι ξόρκησε τις εκλογές ως πολιτική αυτοκτονία, έχω την εντύπωση ότι η ομιλία του ήταν άκρος προεκλογική, γιατί έθεσε με τους δικούς του κινδυνολογικούς όρους το βασικό εκλογικό δίλημα. Η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Και θεωρώ πολύ πιθανό, μετά και από αυτήν την πρωθυπουργική ομιλία, το ενδεχόμενο εκλογών νωρίτερα και από τις συνταγματικές προθεσμίες για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα τα πούμε σε ό,τι αφορά την ερώτηση. Νωρίτερα και από νωρίτερα. Θα τα πούμε, κύριε Παπαδόπουλο. Και το δεύτερο, επειδή ρώτησε κάτι ο κ. Καμπουράκης επιγραμματικά, ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στις 13 του μηνός θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του προεκλογικού μας κυβερνητικού μας προγράμματος με επίκεντρο την οικονομία και θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις δεσμεύσεις και νομίζω ότι το κλειδί για να γίνει ακόμη πιο μεγάλη η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές που οι πάντες πια θεωρούν σίγουροι είναι συγκεκριμένο πρόγραμμα, ιεραρχημένο, κοστολογημένο, ριζοσπαστικό αλλά και εφαρμόσιμο. Μάλιστα. Και για όσους αμφιβάλλουν, θα τα πούμε σε αυτά η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ δια του Τσίπρα στην Ιταλία δείχνει ότι ακόμη και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι στο διεθνές κατεστημένο συνειδητοποιούν ότι αύριο μπορεί να έχουν να κάνουν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαδημούλη, για να πάμε στο κύριο Μιχαλάκη. Είχατε, δώσατε μάλλον χθες μια συνέντευξη στη Real News που έχει τίτλο «Οι μαξιμαλισμοί δεν βοηθούν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ». Και πολύ σωστά το λέτε. Η κατάργηση του έμφυα που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργήσει το έμφυα είναι στα πλαίσια του μαξιμαλισμού ή είναι μια ρεαλιστική κατάσταση. Εσείς λέτε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργήσετε τον έμφυα. Δηλαδή θα καταργήσετε το φόρο από 6 εκατομμύρια, ξέρω πώς είναι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, λίγο ή πολύ που πληρώνουν. Η πρότασή μας για κατάργηση του έμφυα είναι απολύτως ρεαλιστική, καθόλου μαξιμαλιστική. Εντάξει, και ήθελα, αναγκαία. Αυτό η θέση μας, κύριε Οικονομέα, είναι ότι θα καταργήσουμε τον έμφυα, διότι δεν επιδέχεται διορθώσεων και μικροτροποποιήσεων και θα τον αντικαταστήσουμε με έναν φόρο που θα έχει ισχυρό αφορολόγητο, προοδευτική κλιμάκωση, άρα δίκαιη κατανομή βαρών και ο οποίος θα αποδίδει στο δημόσιο έσοδα όσο ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, δηλαδή περίπου μισά. Φόρο επί της ιδιοκτησίας πάντως. Φόρο επί της ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή, ένας φοιτητής που ξέρω εγώ και που έχει ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών και πληρώνει αυτή τη στιγμή 500 ευρώ έμφυα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό θα σταματήσει να το πληρώνει, λέτε εσείς. Θα υπάρχει και θα ανακοινωθούν από το Τσίπρα. 500 ευρώ. Πρέπει να είναι, ας πούμε, στο κεφαλάρι. Δεν ξέρω που είναι, αλλά είναι σίγουρο αυτό, αυτό που σου λέω. Θα σταματήσει να το πληρώνει ο φοιτητής, ο άνεργος, αυτός που έχει βρει από τον πατέρα του ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά. Εσείς λέτε ότι θα σταματήσει. Θα υπάρχει ισχυρή φοροαπαλλαγή που θα περιλαμβάνει την πρώτη κατοικία και οπωσδήποτε την πρώτη κατοικία ενός διαμερίσματος μικρού, μεσαίου κτλ. Αν έχει κάποιος πρώτη κατοικία μια έπαυλη 1.000 ευρώ, κάτι θα πληρώνει προφανώς. Ναι, τετραγωνικών. Ναι. Να έχει 1.000 ευρώ. Διότι ξαναλέω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα διαμερισματάκι. Αυτό που δεν ακούστηκε και θέλω να το επαναλάβω είναι ότι ο έμφυα, όπως τον ετοίμαζε επί 2 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζει για ίσπραξη φόρων περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Περίπου διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτά που άκουσα από τον κύριο Σαμαρά, ότι θα πληρώσουν οι υπεύθυνοι, με συγχωρείτε, μόνο φιλότιμο δεν αποπληρώνουν. Άρα εσείς λέτε στο 50% να πάμε στο μέσο ευρωπαϊκό, δηλαδή από τα 4 δις να πάμε στα 2. Πάνω κάτω τώρα, χοντρικά. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι περίπου, περίπου 1% του ΑΕΠ. Εντάξει, με το 1,5 με 2 δεν βγαίνει να μην πληρώσει σχεδόν κανείς, παρά μόνο οι πολύ πλούσιοι. Δηλαδή κάποιοι θα πληρώσει και ο μέσος κάτι. Μπορεί να είναι λιγότερο από τον ΕΜΒΙ, αλλά κάτι θα δώσει. Κύριε Καμπουράκη, στην Ελλάδα των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου, αυτοί που έχουν τα ακριβά τους ακίνητα στο κρανίδι κρυμμένα πίσω από offshore,
δεν πληρώνουν τίποτα. Να πληρώσουν αυτοί. Α, μπράβο. Να, λοιπόν, πληρώσουν, άρα, να πληρώσουν. Άρα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να εισπράξουμε χωρίς να πληρώνει ο μικρός και ο μεσαίος. Ή να πληρώνει τα μαλλιοκεφαλά του. Καταρχήν να ξεκινήσω. Περάσατε κάτω από τον πύχη, είπε ο κ. Παπαδημούλης. Εγώ θα απαντήσω συγκεκριμένα. Θα απαντήσω, ας πούμε, σε αυτή την.